Την πρώτη μέρα του 2019, στις περίπου 7.30 ώρα Ελλάδα στην πρωτοχρονιά, το σκάφος New Horizon της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA, έπειτα από ένα μακρύ ταξίδι, θα πει το ευτυχές στο νέο έτος στην έσχατη Θούλη στη ζώνη Κάιπερ. Θα είναι το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που θα έχει ποτέ επισκεφθεί μια ανθρώπινη διαστημοσυσκευή σε απόσταση σχεδόν 6,6 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη, περίπου 1,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα πέρα από τον Πλούτονα, τον οποίο το New Horizon είχε πρώτο επισκεφθεί το 2015. Η μυστηριώδης έσχατη Θούλη, επίσημα γνωστή ως 2014 MU69, είχε ανακαλυφθεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble πριν 4 χρόνια. Φέρει το όνομα της αρχαίας Θούλης, ενός νησιού που είχε αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας εξερευνητής Πυθέας τον 4ο αιώνα π.Χ. ότι βρισκόταν βόρεια της Βρετανίας, ίσως επρόκειτο για την Ισλανδία ή τη Γροιλανδία. Από τότε το όνομα της Θούλης συμβολίζει αυτό που βρίσκεται στην εσχατιά του κόσμου. Το κόστος 700 εκατομμυρίων δολαρίων New Horizon, το οποίο είχε εκτοξευθεί από το ακροτήριο Canaveral τον Ιανουάριο του 2006, έβαλε πλώρη για τις εσχατιές του ηλιακού μας συστήματος μετά την ιστορική του επίσκεψη στον νάνο πλανήτη Πλούτονα τον Ιούλιο του 2015. Η έσχατη Θούλη, που απέχει από τον ήλιο 44 φορές μακρύτερα από τη Γη, είναι ένα παγωμένο σώμα με θερμοκρασία περίπου μείον 230 βαθμούς Κελσίου. Σκούρα κοκκινοπή απόχρωση και το μέγεθος μιας πόλης, καθώς έχει διάμετρο περίπου 30 χιλιόμετρων. Είναι ακόμη ασαφές τι σχήμα έχει, επίμη και σφαιρικό ή ακανόνιστο. Αν συνοδεύεται από μήνυ δορυφόρους ή δακτύλιους και αν αποτελείται από ένα ενιαίο σώμα ή δύο σώματα, το ένα σε τροχιά γύρω από το άλλο.